κριτήρια φυσικά ανήκουν σε όλη την ομάδα, γιατί η δουλειά είναι ομαδική. Ομαδική, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί να βγει από έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Έτσι είναι. Βλέπουμε το συγκεκριμένο λοιπόν βίντεο παράλληλα τώρα στα πλάνα μας που βραβεύτηκε. Είναι ένας γάμος ο οποίος έγινε στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι λοιπόν. Εδώ βλέπετε τα σχετικά πλάνα. Πώς ήρθε αυτή η έμπνευση και πώς βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, κύριε Μπασιάκο? Θεωρώ πως ήταν ένας γάμος που συνδυάζει πάρα πολλά όμορφα στοιχεία μαζί. Το location, η κουλτούρα, η διαφορετικότητα στην ουσία ήταν ένας μουσουλμανικός γάμος. Ναι. Ακόμα και για μας ήταν κάτι νέο, ήταν κάτι καινούριο σε σχέση με αυτά που κάνουμε κυρίως στην Ελλάδα. Σε συνδυασμό σας λέω με το location, που είναι ένα ονειρικό location για πολλά ζευγάρια που το επιλέγουν ακόμα και για μήνα του μέλη τους, ας πούμε. Και σίγουρα σας ενέπνευσε και το ζευγάρι, όπου ο γαμπρός, είδαμε τώρα στα πλάνα, είναι γαλλομαροκινός και η νύφη γαλλοαλγερινή. Γαλλοαλγερινή, πολύ σωστά, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα έθιμά τους, όλα αυτά που είχαν με τη χένα και τα λοιπά, για μας ήταν πρωτόγνωρα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον. Και σίγουρα στο διαγωνισμό έλαβαν υπόψη τους, για να πάρετε αυτή τη διάκριση, την κινηματογραφική σκοπιά. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να βλέπουμε ένα τρέιλερ ταινίας. Δεν είναι τόσο σαν τρέιλερ γάμου αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός είναι και στην πραγματικότητα ο στόχος μας. Να μπορέσουμε να δείξουμε το γάμο ως μια όμορφη ιστορία, μια όμορφη αφηγηματική ταινία μικρού μήκους. Για πείτε μας γενικά πώς και ασχοληθήκατε με το μοντάζ γάμου και με το τράβηγμα, με τη βιντεοσκόπηση γάμων? Είναι μια περίεργη ιστορία. Εγώ τελείωσα διοίκηση επιχειρήσεων το 2005, αποφάσισα να ασχοληθώ με το 3D animation. Εκείνη την περίοδο μου δόθηκε η ευκαιρία, επειδή αγάπησα πολύ το μοντάζ, να μοντάρω 2, 3, 4 γάμους. Στην ουσία το άφησα μετά, ήταν και ο στρατός ενδιάμεσα, και μετά από 2-3 χρόνια, γνωρίζοντας μια κοπέλα, όταν μου ρώτησε με τι ασχολούμαι, επειδή εγώ είχα τελειώσει το στρατό και στην ουσία δεν ασχολούμαι με τίποτα, ντράπηκα λίγο. Και θυμηθήκατε κάτι από τα παλιά. Με το βίντεο γάμου. Ναι. Στην πραγματικότητα, εντάξει, ήθελα μέσα μου να ασχοληθώ, το είχα αγαπήσει. Από εκεί και μετά ακολούθησα την πεπατημένη, έκανα κάποιες δουλειές ακόμη, έφτιαξα κάποια DVDs, έφτιαξα και ένα βιογραφικό, ήταν το πρώτο και το τελευταίο που έφτιαξα μέχρι τώρα πάντως στην καριέρα μου. Ναι. Και άρχισα να τα μοιράζω σε όλα τα φωτογραφία της Θεσσαλονίκης, γιατί εκείνη την περίοδο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, εκεί μεγάλωσα. Mm-hmm. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λένε πάντα ότι χτυπάς 60-70-100 πόρτες και ανοίγει η κατάλληλη, έστω και αν ανοίξει μία. Λοιπόν, έτσι συνέβη. Να ρωτήσω κάτι που αφορά, βέβαια, και σίγουρα θα έχουν αυτή την απορία όλοι οι τηλεθεατές τώρα που μας παρακολουθούν. Σας καλούν, σας λένε θέλουμε να βιντεοσκοπήσετε το γάμο μας. Ποιο είναι αυτό το πρώτο στοιχείο που βλέπετε στο ζευγάρι, και αυτό ουσιαστικά σας δίνει και την έμπνευση, φαντάζομαι, για να βγει και το τελικό αποτέλεσμα? Τι παρακολουθείτε? Εμείς πάντα προσπαθούμε να συλλέξουμε όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται όσον αφορά το γάμο. Συνήθως τα ζευγάρια έχουν σχεδιάσει ακριβώς όπως το θέλουν και το έχουν στο μυαλό τους, και δεν θέλω να επέμβω σε αυτό σε καμία περίπτωση. Ναι. Όπως και να συλλέξω και πολλές περισσότερες πληροφορίες για εκείνους. Για μένα το σημαντικό είναι, επειδή κάθε ιστορία, κάθε άνθρωπος καταρχήν έχει μια ξεχωριστή ιστορία, είναι μοναδικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο κάθε γάμος είναι ξεχωριστός όταν ενώνονται δύο ξεχωριστοί άνθρωποι. Για μένα αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι κάθε δουλειά μας να είναι διαφορετική. Στην ουσία προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο στυλ και στο ύφος που έχει επιλέξει το ζευγάρι, mm-hmm. και όχι στο δικό μας να προσαρμοστεί το ζευγάρι. Βέβαια, διότι επισκέπτοντας τον χώρο τους εκεί όπου μένουν, βλέπετε και την προσωπικότητά τους, και κάπως έτσι λογικά θα βγαίνει πάντα, και η έμπνευση. Ακόμα και αν είναι από μακριά, συγγνώμη, σας διέκοψα. Ακόμα και όταν είναι από μακριά, προσπαθούμε έστω να μας στείλουν κάποιες φωτογραφίες από το μέρος της δεξίου, από την εκκλησία, αν δεν την έχουμε επισκεφτεί. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ διαφορετικός ένας γάμος στη Σκόπελο, ένας πολύ διαφορετικός ένας γάμος στο Παρίσι, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, ή σε οποιοδήποτε, σε ένα πολύ μικρό μοναστήρι. Για κάποιο λόγο το ζευγάρι επιλέγει αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το αλλάξεις εσύ. Απλά αυτό που στην ουσία πρέπει να κάνεις είναι να καταγράψεις όσο γίνεται καλύτερα
αυτό που έχει επιλέξει το ίδιο το ζευγάρι. Μάλιστα. Το βίντεό σας βραβεύτηκε μεταξύ από, ανάμεσα σε άλλα 40, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι είναι, ναι. Είναι, τα υπόλοιπα τα είχατε δει? Για ναι, να... ήταν ένα πολύ καλό επίπεδο. Εγώ ναι. Όταν έστειλα το βίντεο, βέβαια ήταν λίγοι ακόμα οι διαγωνιζόμενοι. Mm-hmm. Έτυχε να βρω το διαγωνισμό στο ίντερνετ, το θεώρησα πολύ αξιόλογο. Ήταν και από τους σπόνσορες δηλαδή και από το πανεπιστήμιο το οποίο το διοργάνωνε, το οποίο δρεύει στη Φλόριντα, στην Αμερική. Θεώρησα ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος και αξιόπιστος διαγωνισμός. Το έστειλα, ήταν ήδη έτοιμο. Πίστευα πολύ σε αυτό, αλλά να πω την αλήθεια δεν το περίμενα. Για την πρόσκληση. Ναι, δεν ήξερα καν αν θα λάβουν τη συμμετοχή μου, αν ήταν ok, επειδή ήμουν από την Ελλάδα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Μάλιστα. Εμάς πάντως μας άρεσε πολύ που την είδαμε την δουλειά και να ευχηθούμε πάντα τέτοια και πάντα ωραίες δημιουργίες να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πολύ και θέλω μόνο να προσθέσω ότι επειδή αυτή η δουλειά είναι ομαδική, να ευχαριστήσω και εγώ τον Τάσο Νικολάου που τραβήξαμε μαζί αυτή τη δουλειά και περάσαμε 5 υπέροχες μέρες στο Παρίσι, καθώς και τη φωτογραφική ομάδα. Ήταν εκεί τον Κωνσταντίνο και τη Μέρη από το EOX Studio. Μπράβο. Πολύ καλά και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ευχαριστούμε γιατί πάρα και, πολύ. Έτσι, και είναι... Το EOX Studio ήταν και ο λόγος για τον οποίο βρεθήκαμε σε αυτή τη δουλειά, μέσω των παιδιών.